Ασέτη βγαίνει με δύναμη και κερδίζει τη μονομαχία. Μπρίκι, Τότι, ωραίο το άνοιγμα στην απέναντι πλευρά για τον Ρίσε. Με αρκετό χώρο ο Ρίσε περιμένει ο Βούτσινιτς. Ο Τότι εδώ πρέπει να είναι φάουλ, αλλά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Ριτσόλι, Βούτσινιτς, η Ρώμα στο προσκήνιο, γυρίζει ο Βούτσινιτς με τη μία το σούτ στα δίχτυα. Γκόλ 1-0 για τη Ρώμα. Πρέπει ο σκόρερ να είναι ο Κασέτη, ο παίκτης που πέρασε ως αλλαγή. Ανοίγει το σκορ στο 78. Να είναι πάνω συνδυασμός του Βούτσινιτς με τον Κασέτη. Λύνει το πρόβλημα στο σκοράρισμα για τη Ρώμα. Ένα πρόβλημα βέβαια που δεν ήταν και εύκολο να λυθεί, καθώς η Ρώμα δεν είχε κάνει σχεδόν καθόλου ευκαιρίες στο ματς. Κατορθώνει όμως με τον Κασέτη να σκοράρει. Να λοιπόν, που στο 78 το σούτ πάνω στην κίνηση του Κασέτη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και η Ρώμα προηγείται. Θα το ξαναδούμε, πανηγυρισμοί βέβαια δεν σταματούν. Κοιτάξτε ξανά. Η μπάλα βγαίνει δεξιά. Ο Βούτσινιτς ζυγίζει τη σέντρα για τον Κασέτη που σουτάρει με τη μία στη γωνία του τερματοφύλακα του Μουσλέρα. Στη δεύτερη ευκαιρία της Ρώμας στο μάτς. Εδώ και πάλι. Σαφώς, παραλαμβάνω, και η Λάτσιο είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, όμως η αλήθεια είναι ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα καλύτερο. Σαν δούμε, έχει μέλλον ακόμη το παιχνίδι, αλλά 11 λεπτά. Αυτό βλέπετε τι γίνεται, πώς το πανηγυρίζουν οι οπαδοί της ομάδας. Ο Τότι που έχει ζήσει άλλες καταστάσεις με πολλά τέρμι στο παρελθόν είναι πιο ψύχρεμος, γιατί έχει δει μεγάλες νίκες της ομάδας του επί της Λάτσιο και βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει ανησυχία και για το γόνατό του. Μεγάλη νίκη λοιπόν για τη Ρώμα. Όμως οι κάμερες στρέφονται και στο Φραντσέσκο Τότι που βέβαια. Α, εδώ είναι λίγο προκλητικός ο Τότι. Πανηγυρίζουν όλοι. Η μισή Ρώμη πανηγυρίζει. Βέβαια όσοι μένουν μέσα στη Ρώμη πανηγυρίζουν όλοι. Γιατί εκεί είναι η πλειονότητα οπαδοί της Ρώμα. Σχεδόν 90% στα προάστια βρίσκονται οι οπαδοί της Λάτσιο. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτά κρατούν για λίγες μέρες. Αυτό που μετράει είναι η βαθμολογική κατάσταση της Ρώμα που πλέον έφτασε στους 24 βαθμούς, μοιράζεται την 5η θέση μαζί με τις δύο ομάδες της Γένοβα, τη Σαμπτόρια και την Τζένοα. Η Λάτσιο δεν ήταν κακή, ήταν αρκετά καλή. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά το παρόνιο να δείχνει τη χειρονομία που έκανε τότε και γι' αυτό το λόγο λέει χαρακτηριστικά ότι εκνευρίστηκε και πήγε να γίνει αυτή η σύραξη, σαν να του λέει γιατί το έκανες. Δεν έχει σημασία, όλα ολοκληρώθηκε. Μένουμε για λίγο πως προκύψει